βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη ξεκίνησε από χθες το βράδυ, όπου είχα την ευκαιρία στο συνέδριο των μεταμοσχεύσεων, στο Πανελλήνιο Συνέδριο των Μεταμοσχεύσεων, να ανακοινώσουμε την στήριξη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με τη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια, έτσι ώστε να ενισχύσουμε με 27 συντονιστές και την κεντρική υπηρεσία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, καθώς όμως και τα νοσοκομεία, γιατί έχουμε παρατηρήσει ότι όπου υπάρχει συντονιστής των μεταμοσχεύσεων έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο αριθμό οι μεταμοσχεύσεις. Η Θεσσαλονίκη προσαρμοστατεί στις μεταμοσχεύσεις. Την προηγούμενη χρονιά έκλεισε με ένα πολύ ικανοποιητικό αριθμό και πολύ υψηλότερο σε σχέση με τις προηγούμενες. Και είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει και την στήριξη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, την πλήρη ψηφιακή αναβάθμισή του, έτσι ώστε η χώρα μας να καταφέρει να φτάσει και να καλύψει το στόχο που έχουν τεθεί και από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ακολούθως, επισκέφθηκα την μονάδα του Θεαγενείου Μπούρκουλος, όπου εκεί προσωπικό του ΕΣΥ, σε εξαιρετικά καλές συνθήκες, μίλησα και με τους ασθενείς, παρέχει τις υπηρεσίες σε μια ομάδα ασθενών, αν θέλετε, τους ογκολογικούς, ίσως από τις πιο ευαίσθητες ομάδες ασθενών που περιθάλπτουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και τέλος, το νοσοκομείο Άγιος Παύλος, ένα νοσοκομείο που διαδραμάτισε ένα πολύ σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της πανδημίας και η ενίσχυση από την πολιτεία φτάνει περί τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη υπάρχει εξοπλισμός από χρηματοδοτικά προγράμματα και θα υπάρξει η ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, καθώς και η ανακαίνιση των τμήματων του νοσοκομείου και των άλλων επιγόντων περιστατικών, με χρήματα που θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Υπουργέ, με τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, τι γίνεται στο προσωπικό, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε δυσάρεστα περιστατικά πλέον, όπως αυτό που έγινε με την αναισθησιολόγο του Παπα-Νικολάου, ενώ μέσα στις ΜΕΘ φωνάζουν ότι θέλουν προσωπικό, γιατί έτσι κολλάνε οι ασθενείς λοιμώξεις και δυστυχώς καταλήγουν. Ναι. Το πρόβλημα με το προσωπικό που αφορά κυρίως συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες, αν θέλετε, και γι' αυτό παρουσιάζεται και ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει το πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους αλλά και με παθολόγους σε συγκεκριμένα νοσοκομεία της χώρας. Θα υπάρξει πάρα πολύ άμεσα πρωτοβουλία από εμάς και στο πλαίσιο του ανοίγματος του επαγγέλματος, αλλά και διάφορα άλλα κίνητρα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Το άνοιγμα είναι με προσλήψεις, δηλαδή? Το άνοιγμα του επαγγέλματος αφορά την δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να μπορούν να εργαστούν και στον ιδιωτικό τομέα. Για όλες τις ειδικότητες αυτό. Για όλες τις ειδικότητες. Έχουν προβλεφθεί κάποιες μόνιμες προσλήψεις, οι εργαζόμενοι κλπ. Μόνιμες προσλήψεις έχουν προβλεφθεί. Έχει ήδη ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει 10.000 προσλήψεις στην υγεία. Οι 6.500 θα είναι εντός του 2024. Αυτές αφορούν περισσότερο από 1.500 γιατρούς και ήδη είμαστε στη διαδικασία που έχουν ξεκινήσει οι προκηρύξεις. Πριν από περίπου ένα μήνα είχαμε την προκήρυξη 230 θέσεων ιατρικού προσωπικού και θα υπάρξουμε στις επόμενες 20 μέρες άλλη μια πολύ μεγάλη προκήρυξη ιατρικού προσωπικού και θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία του ΑΣΕΠ με μεγάλες προκηρύξεις του νοσηλευτικού κλινικού προσωπικού. Κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο ερώτημα από μένα τουλάχιστον. Έχετε δοθεί συζήτηση με αυτοψία σας τις ελλείψεις αυτές στο προσωπικό του νοσοκομείου? Για να βρίσκομαι εδώ στο νοσοκομείο, φαντάζομαι γι' αυτό τον λόγο είναι αυτό που έχουμε αναφέρει. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Χρειάζεται ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και όσον αφορά τις προσλήψεις και όσον διάφορες κινήσεις, έτσι ώστε να γίνει το ΕΣΥ πιο ελκυστικό. Για το σχέδιο αύξηση του αριθμού των αναισθησιολόγων, έχουμε προαθούμε τουλάχιστον εγώ προσωπικά ένα με 1,5 χρόνο, κύριε Υπουργέ. Για πότε το τοποθετείτε αυτό το σχέδιο και πότε θα έρθει? Ήδη έχω απαντήσει άμεσα στις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ.